αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που μου έτυχε και έκανα ένα τέτοιο πράγμα και θα παρακαλούσα όλους όσους είναι στην ηλικιακή αυτή ομάδα που μπορούν να γραφτούν στο Μητρό των Εθελοντών Μυελού του Ονοστών να το κάνουν. Είναι ο Ανδρέας, ο 47χρονος κριτικός που εν μέσω της πανδημίας έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης στον κόσμο, τηρώντας τους κανόνες που τον θέλουν να παραμένει ανώνυμος για την οικογένεια και τον ίδιο το λήπτη. Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος μας διηγήθηκε την περιπέτειά του. Πριν περίπου 5 χρόνια γινόταν μια δράση του Ορίζοντα εδώ στα Χανιά και είχαν έρθει από τον χώρο που εργάζομαι κάποιοι εθελοντές του Ορίζοντα και μας είχαν ενημερώσει για την δωρεά του Μυελού των Οστών. Λίγο καιρό μετά υπέγραψε την υποψηφιότητά του για να γίνει κρίκος στην αλυσίδα της ζωής. Το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το έκανα. Ύστερα από σχεδόν 4 χρόνια, τον Οκτώβριο δηλαδή του 19, 4 χρόνια, είχα ένα τηλεφώνημα από το Όραμα Ελπίδας. Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος. Ένιωσα ότι κάτι πολύ σημαντικό είχε γίνει και πρόκειται να συμβεί και χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκα. Το μόνο που μου είπε η κυρία Σαμαρά από το Όραμα Ελπίδας ήταν ότι πρόκειται για ένα αγόρι από το εξωτερικό ηλικίας τότε 3,5 ετών. Αμέσως αυτό άγγιξε μια βία στη χορδή μέσα μου, γιατί ο μικρός μου γιος δεν ήταν 3, το Γενάρη έγινε 3 και δεν τον σκέφτηκα καν. Της είπα ναι, ό,τι και να είναι. Όταν ήρθε η στιγμή να κάνει τη δωρεά, ο κορονοϊός είχε απλώσει τα δίχτυα του πάνω από την ανθρωπότητα. Ωστόσο η προοπτική της ζωής ενός παιδιού ήταν πέρα και πάνω από κάθε φόβο. Ήρθα στη θέση του άλλου πατέρα και είπα κανείς κορονοϊός δεν μπορεί να μας αισθανθεί εμπόδιο σε αυτό το πράγμα γιατί είναι κάτι ιερό. Η διαδικασία της συλλογής του αιμοποιητικού μοσχεύματος έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της αιματολογικής κλινικής και της μονάδας αιμοδοσίας να γίνονται κοινωνοί μιας μεγάλης στιγμής που σκορπίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, να το πω σε εισαγωγικά, η διαδικασία, πολύ φιλική. Το προσωπικό στο Παγνί ήταν άψογο. Όλες οι κυρίες και οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν φοβερές. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριματικές. Σε κάθε βήμα σου λέγανε θα γίνει αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα πάθεις το άλλο. Ο λήπτης της δωρεάς, ένα 4χρονο αγόρι από τα Άδανα. Χαριτολογώντας η κυρία Σαμαρά, με ρώτησε πού είναι η καταγωγή μου, επειδή το επίθετό μου δεν είναι συνηθισμένο. Και της είπε ότι οι πρόγονοί μου εμένα ήταν μικρασιάτες και μου λέει βλέπεις τα γονίδια δεν κάνουν λάθος. Ο Ανδρέας που προσέφερε την ευκαιρία της ζωής σε ένα ανήλικο παιδί από την Τουρκία στέλνει το δικό του μήνυμα για όλους όσους το σκέφτονται ή δεν το σκέφτονται να γίνουν δότες μυελού των οστών. Είναι σαν να κέρδισες το λαχείο. Αγοράζεις ένα λαχείο όταν δίνεις δείγμα και αν σου κάτσει είναι σαν να το κέρδισες. Όντως τα λόγια του κ. Βοντάκη είναι 100% ρεαλιστικά, περιγράφουν ακριβώς αυτό. Είναι σαν να σκεφτείς ένα λαχείο. Μέσα από μια μικρή σου πράξη έχεις ένα τεράστιο αποτέλεσμα.